ότι εμείς όποιες προσλήψεις υπήρχε δυνατότητα να γίνουν, τις προχωρούμε. Υπήρχε το θέμα της υγείας. Mm-hmm. Εδώ τώρα κάνουμε προσλήψεις όπου τις είχε από το, εδώ και πολλά χρόνια η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Πασόκ έτσι κάνει. Mm-hmm. Και αφήνει να καταλύει το σύστημα υγείας. Άρα, για να φτάσουμε στη σημερινή λύση, και είναι λύση, των μόνιμων μέσα από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, έπρεπε να υπάρξει μια νωρίτερα προετοιμασία που έχει να κάνει με την ενίσχυση του κύρους της χώρας μας στο πλαίσιο μιας σκληρής, άτεκτης, όπως ξέρετε, επιτροπίας. Θα πούμε και γι' αυτό. Απλώς φοβάται κανείς ότι τώρα που τέλειωσε η επιτροπία, δεν έχετε πλέον αντιλήμμενο. Όχι η επιτροπία, η αξιολόγηση. Σε όλα, με ό,τι καταπιάνεστε πλέον, δεν τα πάτε και τόσο καλά. Μα στα σκουπίδια τώρα δεν είναι μια σωστή λύση αυτή που κάνουμε? Και βλέπω ότι και αντιπολιτευόμενες δυνάμεις στην αρχή πήγαν να κάνουν ένα παιχνίδι, το μαζέψαν όμως. Mm-hmm. Διότι, κοιτάξτε, εδώ μπαίνει και ένα άλλο ζήτημα. Θέλουμε μια τόσο λεπτή λειτουργία όπως είναι το θέμα των σκουπιδιών, από την έκβαση της οποίας εξαρτάται η καθημερινότητα του πολίτη. Αν θα βρωμάει ή όχι η πόλη, δηλαδή. Ναι. Να την αφήσουμε σε ευκαιριακό προσωπικό. Δηλαδή, τι εννοείται? Σε συμβάσεις ανανεούμενες ή σε μόνιμο προσωπικό που έχουν άλλη συγκρότηση. Αυτό μπορεί να γίνει και με τον ιδιώτη. Γιατί εδώ λέει ότι υποκρύπτεται στην όλη ιστορία. Υποκρύπτεται με λαφαγιό. Στην όλη ιστορία μια άλλη κατεύθυνση για τη διαχείριση του θέματος απορρίμματα. Και αυτή είναι η κατεύθυνση του ιδιώτη. Αυτό καταγγελούν οι εργαζόμενοι. Σας απαντώ τώρα. Εμείς δεν έχουμε επιλογή να δοθούν σε εργολάβους σκουπίδια. Mm-hmm. Όχι γιατί έχουμε στο μυαλό μας τις επιπτώσεις, π.χ. από την Νάπολη, τι είχε γίνει, θυμάστε, προετών εκεί με τους εργολάβους. Mm-hmm. Διότι αναπτύσσεται ένας χώρος ανεξέλεγκτος γύρω από το θέμα των εργολαβιών, που έχει επιπτώσεις και στα δημόσια οικονομικά και στην υγεία. Mm-hmm. Τελικώς θα το συμβαίνει. Στην αρχή φαίνεται ελκυστικό, ο ιδιώτης για να παίρνει τα χρήματα θα είναι τακτικός στις υποχρεώσεις του. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο ιδιώτης προσδοκά στο κέρδος, αυτό είναι το βασικό θέμα. Κακό. Άρα, είναι αυτό. Όχι. Αν όμως με κάθε τρόπο θέλει να αυξάνει το κέρδος, αυτό έχει επιπτώσεις. Είναι, όχι, κύριε φίλη, με συγχωρείτε. Υπάρχει και άλλη πτυχή εδώ. Εσείς με έμφεστε τώρα τους ιδιώτες, αλλά εδώ το κράτος απέτυχε. Ένα λεπτό. Στα σκουπίδια το κράτος απέτυχε μέχρι τώρα. Ένα λεπτό. Στη διαχείριση των απορριμμάτων. Ξέρετε πόσα πακέτα έχουν έρθει από τον Ντελόρο μέχρι σήμερα στην Ελλάδα? Έχετε δίκιο, αλλά πιστεύω. Λοιπόν, αυτά τα διαχειρίστηκε ποιο? Ο ιδιώτης. Το παλαιοκομματικό σύστημα στην Ελλάδα. Το παλαιοκομματικό τώρα. Και έχουμε φτάσει. Άρα το κράτος απέτυχε. Βεβαίως. Άρα γιατί με έφεστε τους ιδιώτες? Μα δεν μπορεί το ιδιώτη. Εργολάβοι. Τώρα βρίσκετε τους εργολάβους, λέτε. Κράτος δεν είναι το κράτος. Ελάτε. Κύριε οικονόμου, δεν πρόκειται οι ιδιώτες να αναλάβουν να λύσουν το πρόβλημα των σκουπιδιών στην Ελλάδα. Για αποκομιδή μιλάμε. Ναι, ναι. Εκτός εννοείται θα πρέπει να πληρώνουμε μπόνους, όπως ξέρετε, για τους χώρους υγειονομικής ταφής, το κράτος, τους ιδιώτες. Συμβαίνει και αυτό. Και μάλιστα με λεόντιες συμβάσεις. Άρα λοιπόν εδώ είναι ένα γενικότερο θέμα που αφορούν το σκουπιδιάρι. Σε εισαγωγικά τη βαλίδα του σκουπιδιάρι. Έχει να κάνει με το μεγάλο πρόβλημα των απορριμμάτων. Το οποίο το κληρονομήσαμε. Κάναμε χρυσούς Ολυμπιακούς Αγώνες και δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα των απορριμμάτων στην Αττική. Για παράδειγμα. Σε αυτό έχετε δίκιο. Αυτό όμως είναι θέμα του παλαιοκομματικού συστήματος. Και όχι του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θα το λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Αυτό κάνουμε. Δεν χρειάζεται απάντηση σε αυτό, γιατί παραμένει μια κατάσταση. Θα μου πει, περιμένω να το λύσω άμεσα. Παραμένει όμως μια κατάσταση, δεν έχει υπάρξει σαφής παρέμβαση, μια κατάσταση ίδια με το προηγούμενο καθεστώς. Δηλαδή τα σκουπίδια, δεν μιλάω μόνο για τις ανεξέλεγκτες σωματερές, δεν μιλάω για διάφορους που λιμένονται το χώρο, διάφορους, μιλάω για μια απόλυτη ανοργανωσιά και έλλειψη σαφούς κατεύθυνση. Γνωρίζουμε ότι η περιφέρεια Αττικής, για παράδειγμα, γιατί είναι ευθύνη των περιφερειών το ζήτημα αυτό, έχει προχωρήσει ουσιαστικά στις διαδικασίες να επιλύσει τα προβλήματα που δεν αφορούν, επαναλαμβάνω, τη συγκέντρωση στο Δήμο, αλλά που αφορούν τη γενικότερη ευρύτερα διαχείριση. Θα είναι και λεφτά, θα σας πει κάποιος. Θα το δούμε σύντομα το ζήτημα αυτό. Ωραία. Μάλιστα. Θα αφήσουμε λοιπόν αυτό. Άρα έχω αισιοδοξία ότι και με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού σήμερα και με την έγκαιρη παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών με την τροπολογία που κατέθεσε, θα λυθεί το θέμα αυτό, διότι δεν είναι άδικο, είναι δίκαιο όπως αντιμετωπίζουμε στο πλαίσιο μιας νομιμότητας. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αυτή η νομιμότητα. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα που έγινε χαμός χθες το βράδυ στη Βουλή με το θέμα του κυρίου Καμένου, κύριε Φίλη, όπου εδώ κατηγορείται ο Υπουργός ότι παρενέβη ευθέως σε μια υπόθεση η οποία ελέγχεται από τη δικαιοσύνη προκειμένου να πλήξει και να κατηγορήσει την πραγματικότητα και να εμπλέξει ένα συγκεκριμένο επιχειρηματή, ένα συγκεκριμένο εφοπλιστή. Με αλλεπάλληλες τηλεφωνικές του επαφές με ένα συγκεκριμένο κρατούμενο, ισοβήτη, εν προκειμένου για τα ναρκωτικά. Δεν είναι ισοβήτης για κάποιο άλλο λόγο άνθρωπος, γι' αυτό έχει μπει μέσα στη φυλακή. Ότι μίλησαν τηλεφωνικά για πάρα πολλή ώρα, για αρκετές συνομιλίες, 20-20 τόσα λεπτά από ό,τι λένε.
πιέζοντάς τον ο ίδιος ο Υπουργός. Εσείς πώς τη βλέπετε την υπόθεση αυτή? Καταρχήν υπάρχουν απαντήσεις και του κυρίου Καμένου, αλλά και του Υπουργού Δικαιοσύνης για το ζήτημα αυτό. Ο κύριος Καμένος είπε ότι πίσω από το ζήτημα της εμπορίας των ναρκωτικών υπάρχουν ζητήματα εθνικής ασφάλειας και ο ίδιος αισθάνθηκε την ανάγκη όχι να υποκαταστήσει τις δικαστικές αρχές, αλλά να διευκολύνει με κάθε τρόπο την δικαστική διαρρεύνηση. Τι λέτε τώρα, αυτά τα ακούσαμε. Όχι, όχι. Τι λέει ο κύριος Καμένος, μας το επαναλαμβάνετε. Είμαι υποχρεωμένος, αν θέλω να είμαι σοβαρός, ναι, να αποδεχθώ αυτήν την επίσημη τοποθέτηση του κυρίου Καμένου. Μα στοιχίζεστε κι εσείς πίσω από τον Καμένο, δηλαδή, αυτό μας λέτε. Στοιχίζουμε πίσω από τα πραγματικά γεγονότα. Όχι πίσω από πρόσωπα. Πού το ξέρετε εσείς ότι είναι αυτά τα γεγονότα? Λέω λοιπόν, όταν ο Υπουργός Άμυνας λέει αυτό, οφείλουμε να το ακούσουμε. Δεν να το αποδεχτείτε. Να το ακούσουμε όμως. Το ακούμε. Δεύτερον θέμα. Και φαντάζομαι ότι εσείς δεν έχετε γνώμη. Δεύτερον θέμα, πηγαίνω βαθύτερα. Μάλιστα. Είδα χθες στη Βουλή ότι υπήρχε μια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία σε συναγωνισμό με τη Χρυσή Αυγή να συσσαγωγικά αθωώσουν τον κύριο Μαρινάκη. Δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα να εμφανίζονται απροκάλυπτα ο αρχηγός της αντιπολίτευσης και ο Χρυσαυγίτης σαν υπερασπιστές, σαν δικηγόροι. Ενός επιχειρηματία. Δηλαδή, εσείς ξέρετε ότι είναι. Πώς το λένε, ένοχος ο κύριος Μαρινάκης? Εγώ δεν λέω ότι είναι ένοχος. Μα για να το λέτε έτσι. Όχι. Λέτε, αφού υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να τον αθωώσουν, σημαίνει ότι είναι ένοχος. Όχι, 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 προσέξτε. Εγώ δεν λέω ότι είναι ένοχος ούτε αθωώς. Υπάρχει εν εξελίξει δικαστική έρευνα. Mm-hmm. Είναι σαφές αυτό. Δεν γιατί παρεβαίνει ο Υπουργός λοιπόν? Λέω λοιπόν. Γιατί παρεβαίνει ο Υπουργός? Έξτε στα λόγια μου. Αφού υπάρχει να εξελίξει δικαστική έρευνα, γιατί δεν αφήνουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της? Γιατί παρεβαίνει ένας κορυφαίος Υπουργός του έργου της? Απήντησα και λέω. Το θεωρείτε φυσιολογικό, κύριε? Καθόλου. Απήντησα νωρίτερα. Εγώ τα γεγονότα βλέπω. Δεν μπαίνω σε προσωπικές εκτιμήσεις. Και λέω, χθες στη Βουλή, για ποιο λόγο θα έπαιρνε αντικείμενο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης με αυτόν τον τρόπο τα επιχειρηματικά συμφέροντα? Για ποιο λόγο πέστε? Λοιπόν, γιατί ο κ. Μητσοτάκης βγαίνει αφού είναι τις κουμπαριές? Δεν με νοιάζει αυτό το πράγμα. Είναι προσωπικές σχέσεις, αυτό είναι ιστορία. Αλλά γιατί πρέπει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο συσσαγωγικά καθαρός τρομάρα τους, Χρυσαυγίτης, μέσα στη Βουλή να το παίζουν απροκάλυπτα συνήγοροι ενός επιχειρηματία? Μπορεί να έχει δίκιο ο επιχειρηματίας, αν μου πείτε. Δεν είναι δουλειά μας των πολιτικών να είναι συνήγοροι, κατήγοροι ή όχι, η υπεράσπιση ενός επιχειρηματία. Άλλη δουλειά της πολιτικής. Πολύ σωστά το λέτε τώρα. Και γι' αυτό έχει τεθεί το εξής ερώτημα. Πρόκειται για μια ποινική, βαριά ποινική υπόθεση. Βαριά, μεγάλη, τεράστια. Έτσι. Την οποία ερευνάει η δικαιοσύνη. Η πολιτεία, η πολιτική εξουσία, ο ρόλος της είναι, φαντάζομαι, να διαμορφώνεται ένα περιβάλλον ώστε η δικαιοσύνη να κάνει ελεύθερα τη δουλειά της. Να βρει ποιος είναι ο ένοχος, ο κατηγορούμενος, να παραπευθεί ο εμπλεκόμενος, να δικαστεί με δικαιοσύνη και να αποδοθούν οι ευθύνες. Η κουβέντα που γίνεται είναι ότι δια της πολιτικής παρουσίας του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, το θέμα από ποινικό μετατρέπεται σε πολιτικό. Και τώρα εσείς συζητάτε για τον. Και συζητάμε όλοι μας. Για το αν ο Μαρινάκης είναι ένοχος. Εμπλέκεται, δεν εμπλέκεται κτλ. Ενώ το πραγματικό πρόβλημα. Αυτό δεν είναι να το αποφασίζετε ούτε εσείς οι πολιτικοί, ούτε κανείς άλλος. Το αποφασίζει η δικαιοσύνη δια της έρευνας. Κύριε Λιντζή, εγώ πηγαίνω γιατί... βαθύτερα. Να πάω πιο βαθύ. Ο κύριος Μαρινάκης έχει με δικαστικό βούλευμα παραπεμφθεί για μια υπόθεση. Ναι. Η οποία είναι κακουργηματική υπόθεση. Μάλιστα. Γιατί η κυβέρνηση επιτρέπει στο διαγωνισμό που έγινε να υπάρχουν υποψήφοι για κανάλια. Άνθρωποι που έχουν παραπεμφθεί για κακούργημα. Αυτό πρέπει να ρωτήσω την κυβέρνηση. Βάλτε μου δύσκολα ερωτήματα, όχι εύκολα. Ποια είναι τα δύσκολα ερωτήματα? Τι λέει γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία, ορθώς ή όχι? Εγώ ετοιμαζόμουν λοιπόν να σας ρωτήσω. Είμαι σαφής αυτό που λέω. Ναι. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία σε αυτό, ορθώς ή όχι? Εσείς γιατί τον συναντήσατε? Γιατί τον συναντήσατε στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν την είχε αυτή η κατηγορία? Ένα λεπτό. Δεν τον συνάντησε ο Πρωθυπουργός? Ένα-ένα τα ζητήματα. Πρώτο θέμα. Όταν κάποιο είναι κατηγορούμενο με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα. Για ένα κακούργημα. Μπορεί να αθωθεί ο τέλος ο άνθρωπος. Γιατί θα το επιτραπεί να πάρει και κανάλι? Αυτό... και εφημερίδες και από όλα. Τα εφημερίδες είναι άλλο θέμα. Κανάλι τώρα που παρεμβαίνει το κράτος. Με επιτρέπετε. Αυτό πρέπει να τα ακούσουν αυτοί που πρέπει. Με συγχωρείτε, αλλά υπάρχουν αρμόδιοι. Μα γι' αυτό δεν ακούω καμία κριτική. Προσέξτε, κύριε. Γι' αυτό δεν ακούω μια κριτική από την Νέα Δημοκρατία. Λάθος της κυβέρνησης κατά τη γνώμη μου. Όπως το χειρίστηκε τότε. Λάθος της κυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία τι λέει τώρα? Έστω σε ποιμή δεν λέει τίποτα. Δεν λέει αυτό. Λέει τα άλλα και αυτά και άλλα δώστε. Όχι, αλλά. Και κύριε αυτά φίλοι, και άλλα δώστε, λέει, φίλοι, στον κύριο Μαρινάκη. Θέλω να σα θυμίσω κάτι. Μου λέτε τώρα ότι το σύστημα, το πολιτικό σύστημα κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία στην ίδια κατεύθυνση. Όχι, λέω ότι πρέπει να μιλάμε με ειλικρίνεια στον κόσμο. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Σε αυτό που και λέτε, η Νέα πάντως. Δημοκρατία έχει δεσμούς αίματος με αυτόν τον κόσμο. Ωραία. Πάνω σε αυτό που όχι εξαχιστία, αίματος. Μισό λεπτό να κάνω μια σημείωση πάνω σε αυτό που λέτε. Εμείς είμαστε πρωτόπειροι. Επειδή το λέτε, εντάξει.
Okay. Είμαστε πρωτόπλοι και κάνουμε και λάθη. Ναι. Τα πληρώνουμε τα λάθη. Είναι θέμα εμπειρίας. Ναι. Τα πληρώνουμε. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό και θέσατε ένα πολύ κέριο ερώτημα. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να τα ακούσει και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση και να το απαντήσει αν θέλει. Μέσα σε αυτό το κλίμα όμως, ενώ έγινε ο διαγωνισμός και έγιναν όπως έγιναν τα πράγματα, εγώ είδα την κυβέρνηση να πανηγυρίζει για τον κύριο Μαρινάκη. Και ταυτόχρονα να έχουν επαφές. Δεν πανηγύριζε. Οι επαφές ήταν στο τυπικό επίπεδο του Πρωθυπουργού. Είχαμε και επαφές με μεγάλες επιχειρηματικές. Με ομίλους και λοιπά, συναντάται. Αλλά όταν ελέγχεται, όπως λέτε, και με εργαζόμενους συναντάται, όπως βλέπετε σήμερα. Αυτή είναι η δουλειά του Πρωθυπουργού. Γιατί με όλους, όταν υπάρχει κανένα θέμα. Συναντήθηκε λοιπόν με όλους. Νομίζω και με το δικό σας εδώ επιχειρηματία συναντήθηκε. Εσείς θέσατε ένα διαφορετικό θέμα. Άλλο θέμα έρθει εγώ. Εσείς θέσατε ένα διαφορετικό θέμα. Άρα λοιπόν. Για οποιονδήποτε. Άρα λοιπόν. Άρα όρους του διαγωνισμού. Δεν υφίσταται πλέον. Άρα λοιπόν, λέω το πολιτικό περιβάλλον το διαμορφώσετε εσείς. Σε σχέση με... Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη σχέση... τώρα. Προσέξτε. Όχι, αφήστε τους διαγωνισμούς. Λέω το πολιτικό περιβάλλον σε σχέση με τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε ποινικές ιστορίες, το διαμορφώσατε εσείς. Ή δεν το διαμορφώσαμε. Ή δεν το διαμορφώσατε. Σωστά. Σωστό. Και το ενισχύσατε. Αυτή είναι τώρα η κατηγορία από την άλλη πλευρά. Και το ενισχύσατε δια της παρουσίας του Υπουργού Αμήνης. Όχι, δεν είναι αυτό. Σας απάντησα νωρίτερα. Ο Υπουργός Άμυνας, όπως δήλωσε στη Βουλή, και το δέχομαι, δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω. Πήγε να χειριστεί όχι ο ίδιος, να διευκολύνει τη δικαιοσύνη μια υπόθεση εθνικού ενδιαφέροντος. Μια εθνική υπόθεση. Πίσω από το θέμα των ναρκωτικών υπάρχει ένα διεθνές κύκλωμα. Mm-hmm. Προσέξτε, είναι λεπτό θέμα. Μα αυτό το ερευνάει η δικαιοσύνη, κύριε Φίλιππ. Ναι, μα υπάρχουν και αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να. Και μέσα στη μαύρη νύχτα έπρεπε να στείλει εισαγγελέα στη φυλακή μέχρι τις 3 το πρωί. Δεν θα μπω τώρα στην ιστορία. Αν είναι μαύρη νύχτα ή αν είναι μέρα μεσημέρι. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Την πολιτική ουσία να δούμε. Ότι πρέπει η πολιτική με ήττα. Η πολιτική, ναι. Να μην εμφανίζεται ότι εμπλέκεται σε επιχειρηματικές διαμάχες. Ναι. Και χθες στη Βουλή η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Φίλη. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε. Ωραία. Να είναι εξαίματος συγγενής του κυρίου Καμενού. Δεν παίρνετε θέση. Δεν πήραμε δεν παίρνετε θέση για τα του κυρίου Καμενού. Πάτε να ξεφύγετε. Και στο βαθμό που αυτό θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πιστεύω ότι με σαφήνεια πρέπει να πούμε ότι είναι λάθος. Δεν μας αφορά εμάς, αλλά είναι λάθος αν μας αφορούσε. Μάλιστα. Και θα το καταγγέλουμε δημόσια. Και να το αλλάζουμε. Το λέω γιατί ταυτόχρονα έχετε αναφερθεί σε αυτό το θέμα. Και θέλω να το συνδέσω και. Υπάρχει μια αίσθηση σαν να λειτουργούν πολλά πράγματα στο παρασκήνιο και στο σκοτάδι. Και επειδή άκουσα τις καταγγελίες σας για τις επαναπροωθήσεις με ένα πολύ περίεργο τρόπο μεταναστών προσφύγων που περνούν τον Εύρο. Και επειδή έμαθα ότι προχτές επαναλήφθηκε το γεγονός με καμιά πενταριά ανθρώπους που πέρασαν τον Εύρο. Με κουκουλοφόρους οι οποίοι τους φορτώνουν σε φορτηγά, πετούν χαρτιά και κινητά στον Εύρο και τους περνάνε στην Τουρκία μέσα στη μαύρη νύχτα. Τι συμβαίνει? Γίνονται πράγματα πίσω από την πλάτη μας χωρίς τον έλεγχο του κράτους και έξω από τις... θεσμικές διαδικασίες. Να μην πω θεσμικές. Οι καταγγελίες οι οποίες είναι τεκμηριωμένες, τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο, ναι. Και έχουν γίνει, αφορούν άτομα τα οποία θα ερχόντουσαν για πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα. Ναι. Διωκόμενοι, στη φυλακή τους βάζουν όταν επιστρέφουν, από το καθεστώς το τουρκικό, από το καθεστώς Ερντογκάν. Υπάρχει εξέλιξη έρευνα του συνήγορου του πολίτη που θα έχει αποτελέσματα σύντομα. Την εμπιστεύομαι. Είναι μια ανεξάρτητη αρχή που δεν κάνει με σκοπιμότητες έρευνα. Mm-hmm. Θα ήθελα να πω όμως και να γίνει σαφές ότι δεν είναι δυνατόν σε οποιοδήποτε ευνομούμενο κράτος. Σε οποιοδήποτε κράτος ισχύουν στοιχειώδες κανόνες δημοκρατίας, όταν έρχεται ο ηκέτης σε σένα, γιατί ως ηκέτης ήρθε για πολιτικό άσυλο αυτός ο άνθρωπος, δεν είναι απλώς ένας μετανάστης που κι αυτός πρέπει να τον περιθάλπτουμε, αλλά εδώ μιλάμε για πολιτικό πρόσφυγα. Είναι γεγονός αυτά που έχετε καταγγείλει, κύριε Φίλιππ. Δεν το έχω καταγγείλει. Δεν γνωρίζετε. Δεν το έχω καταγγείλει εγώ. Είναι δεδομένο ότι έχουν συμβεί. Βεβαίως, από ό,τι φαίνεται έτσι. Είναι να το δούμε και πνεύμα του συνόδου του πολίτη. Και προχτές. Και επανελήφθησαν από ό,τι λέγεται. Όπως επίσης από την άλλη. Χωρίς να θέλω να τα συνδυάσω όλα αυτά τα πράγματα, αλλά έχουν μια σχέση. Τώρα βγήκε και η απόφαση του εφετείου Δωδεκανήσων για το θέμα του φαρμακονησιού. Μάλιστα. Αν θυμάστε καλά, γιατί πέσαμε θύματα και εμείς ως δημοσιογράφοι, όσοι θέλαμε να πέσουμε θύματα εκείνη την περίοδο, κυβέρνηση Σαμαρά, στην ουσία επνίγησαν από τους χειρισμούς του λιμενικού σώματος τα παιδιά και οι γυναίκες μετανάστες στο φαρμακονήσι. Επί κυβερνήσεως Σαμαρά, ενώ έγινε αυτό το πράγμα. Ήταν η γραμμή της αποτροπής. Mm-hmm. Έδωσε από το δικαστήριο πια η απόφαση. Τους έδεσε το λιμενικό, το πλοιάριο και με δύναμη τους έσυρε προς την ακτή. Για να τους πνίξει. Για να αποτρέψει εισόδους στην Ελλάδα. Στην ουσία πνίγησαν. Είναι ενδεχόμενος δόλος πια. Προσέξτε. Είναι βαρύ αυτό που λέτε.
Όχι εγώ, το δικαστήριο το είπε. Το δικαστήριο... Ότι έτσι έγινε. Έτσι έγινε. Το δικαστήριο είπε τα γεγονότα. Έτσι έγινε. Δεν έτσι έγινε. Δεν του έπνιξε το παλικάρι το παιδί που ήταν επάνω. Άρα, λοιπόν, και το ονομάσαμε ότι ήταν. Τέτοια εντολή. Και διακινητή με τον αυτόν. Υπήρχε τέτοια εντολή, πιστεύετε. Πολιτική εντολή. Εγώ λέω ότι υπήρχε. Που να φτάσει μέχρι και σε αυτό το σημείο. Εγώ θυμάμαι εκείνη την περίοδο στον πολιτικό διάλογο να υπάρχουν δηλώσει και πολιτικού αρχηγού. Είναι η αλήθεια εκείνη την περίοδο. Από την ακροδεξιά πτέρυγα του συντηρητικού χώρου, που να λέει: στείλτε ένα μήνυμα, πνίξτε μερικού, να μην πατάει κανένα εδώ. Ναι. Αυτό θυμάμαι. Να υποδόθηκε εντολή συγκεκριμένη. Και έχουμε τώρα την απόφαση του εφετείου που λέει ότι πνίγηκαν παιδιά, ήταν 8 παιδιά και 4 γυναίκες. Πνίγηκαν, πώς πνίγηκαν, όχι επειδή μπάταγε τη βάρκα για να εκβιάσει ο διακινητής. Mm-hmm. Όχι. Διότι πήγε το λιμενικό, του έδεσε και βιαίως του έσυρε με αποτέλεσμα να ανατραπεί το πλοίο. Το πλοιάριο αυτό, το καρυδότσουφλο, και να πνιγούν τα παιδιά και οι γυναίκες. Γιατί το λέω αυτό? Διότι μερικές φορές πράγματι, είτε με εντολή, είτε χωρίς εντολή, με υπερβάλλοντα ζήλο, οι υπηρεσίες λειτουργούν. Να. Θα το δούμε πώς είναι. Αν είναι με εντολή ή από υπερβάλλοντα ζήλο. Θα σας πήγε κάποιος όμως ταυτόχρονα, ότι επειδή διάβασα τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ζητά μετά το πέρας των μνημονίων να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση για τη χώρα. Και τώρα προοδευτική έχουμε. Ανοίγοντας. Προοδευτική είστε και τώρα. Βέβαια. Αριστερά κυβερνάει σε συνεργασία αναγκαστικά με τον κύριο Καμένο. Με ένα δεξιόγωμα. Ναι. Βλέπω ότι έχετε συμβιβαστεί πλήρως με την παρουσία Καμένου πάντως. Και εσείς ακόμα λέω, που κάποτε λοιπόν, λέγατε τι κάτι παραπάνω. Συμβιβαστεί, είναι η πραγματικότητα αυτή. Θέλετε πολιτική αστάθεια. Όχι, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Σα αυτή η ψυχή. Μα επαναγκαστικά γίνεται. Όχι, μισό λεπτό. Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ. Όταν ο Πρωθυπουργός λέει ότι μετά το πέρας των μνημονίων πρέπει να πάμε σε προοδευτική διακυβέρνηση, σημαίνει ότι αυτό που έχουμε σήμερα ο ίδιος δεν το εκτιμά ως εντασσόμενο στο στοιχείο της προοδευτικής διακυβέρνησης. Αλλιώς θα έλεγε μια χαρά είμαστε, παιδιά, συνεχίζουμε. Προχωράμε όπως είμαστε. Και επίσης για μένα, που το κάνω και προσπαθώ να κάνω και μια δεύτερη ανάγνωση, αντιλαμβάνομαι ότι δεν θέλει αυτό το σύμμαχο, θέλει κάποιον άλλο. Λοιπόν, δεν το λέει και ποιο θέλει. Νομίζω ότι. Εκτός αν θέλει και τους δύο. Τρέχουμε πολύ. Εκτός αν θέλει. Μιλάει για κυβερνητικά συνεργασία. Εγώ ρωτώ τον κύριο Φίλη, αν θεωρεί ότι. Σήμερα δεν βλέπω να υπάρχουν προϋποθέσεις. Πρέπει να δουλέψει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν την κατεύθυνση και ότι πρέπει να συνεχίσει το διάλογο, να ανοίξει και να επιμείνει στο διάλογο με δυνάμεις που είναι όμορες για ορισμένους. Σε αυτόν, έτσι όπως έχει και ο ίδιος εξελιχθεί με τη συμμετοχή του στους σοσιαλιστές, το Πασό και άλλες δυνάμεις σε αυτήν την κατεύθυνση. Είναι προφανές ότι επιδιώκουμε μετά τις εκλογές να υπάρξουν κυβερνητικές συνεργασίες στη βάση κοινών προγραμματικών μετά στόχων. Τις εκλογές. Πριν, ναι. Βέβαια, όχι. Πριν θα κάνουμε κυβερνητική κρίση για αυτά τα ζητήματα. Mm-hmm. Μετά, βεβαίως. Η σταθερότητα είναι αναγκαία για να βγούμε και από την οικονομική κρίση. Για το 2018 τελειώνουμε μετά, μην λοιπόν, αυτό το άρα λέω. Λοιπόν πρέπει να δούμε μετά τι γίνεται. Μάλιστα. Και το μετά σημαίνει από τώρα ένας διάλογος. Ο διάλογος δεν είναι ένας διάλογος χωρίς προγραμματικές προϋποθέσεις. Ναι, αλλά ακούσατε τι σας είπε, κύριε Γεννηματά. Τώρα λέει που έχετε ιτηθεί πολιτικά, ναι, με την πολιτική σας. Δεν θέλω, να πω, σε ένα διάλογο προς συνεδριακή σκοπιμότητας. Είδαμε και τη δημοσκόπηση που σας δείχνει 18 μονάδες πίσω. Επομένως αυτό πιστοποιείται και με τις δημοσκοπήσεις. Όχι τη μία μόνο που είχαμε εμείς χθες και άλλες πάλι δημοσκοπήσεις που σας δείχνουν αρκετά πίσω. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν ή δεν αποτυπώνουν, είναι θέμα εκτίμησης, τη στιγμή. Εδώ μιλάμε δυναμικά. Μάλιστα. Και δεν θα αμφισβητήσω τα αποτελέσματα λίμωνο, αλλά δυναμικά μιλάμε. Και το δυναμικά σημαίνει ότι σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη, υπάρχουν κυβερνήσεις κεντροδεξιού και κεντροαριστερού προσανατολισμού. Μάλιστα. Ναι. Έτσι είναι. Δεν υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες παραβλέπουν το θέμα των αξιών, των μεταρρυθμίσεων. Δεν υπάρχουν. Εσείς είστε αριστεροδεξιά. Ένα λεπτό, παιδί. Αυτή είναι η κανονική λειτουργία της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Μπορεί για λόγους συγκεκριμένους στην Ελλάδα, που έχουν να κάνουν με τα μνημόνια, με τη λιτότητα, με την κρίση του παλαιού πολιτικού συστήματος, γιατί όλοι μαζί καταρρεύσανε. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα να μην ήταν δυνατόν να γίνει. Και ορθώς. Δεν ήταν δυνατόν να γίνει, φάνηκε. Mm-hmm. Από τα προβλήματα των εκλογών. Ως προοπτική όμως, προφανώς ένα συμμαχικό σχήμα πρέπει να έχει υπόψη του ότι θα είναι ή κεντροαριστερά, όπου ο κορμός με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm, που είναι μια δύναμη της ριζοσπαστικής αριστεράς και άλλες δυνάμεις, mm-hmm, από εκεί και πέρα. Ή κεντροδεξιά. Όπου ο κορμός θα είναι η Νέα Δημοκρατία και ό,τι άλλο μαζέψει, είδε ότι κάνει άνοιγμα για τη Χρυσή Αυγή τώρα ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Mm-hmm. Όλα τα άλλα είναι παράδοξα κυβερνητικά σχήματα. Mm-hmm. Είτε το σύστημα. Και το σημερινό δηλαδή. Και το σημερινό είναι ένα αναγκαστικό σύστημα. Παράδοξο. Είναι μια αναγκαστική διακυβέρνηση. Παράδοξο. Είναι μια αναγκαστική λύση στη βάση mm-hmm της μη κανονικότητας που ζούμε. Mm-hmm. Βεβαίως. Αν μπούμε σε κανονικές όμως εξελίξεις, ευρωπαϊκές τις λέτε μερικές φορές εδώ στην εκπομπή σας. Τότε πρέπει να διαλέξουμε ή από εδώ ή από εκεί. Όχι με εμφύλιο πόλεμο. Μπορεί να υπάρχουν και συνενέσεις. Mm. Αλλά όμως με διακριτά προγράμματα.
Δεν μπορεί η λιτότητα να είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα υιοθετεί ένα κέντρο αριστερό με κορμό την αριστερά. Έχει σημασία και αυτό. Σχήμα. Όχι. Το υιοθετήσατε. Αυτό είναι πραγματικό. Δεν το υιοθετήσατε, κύριε φίλη. Δεν το υιοθετήσατε. Αλλά το υιοθετήσατε τουλάχιστον για την επόμενη πενταετία. Με τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτό είναι σωστό που λέτε. Αυτά που ψηφίσατε αυτό είναι σωστό, για την επόμενη. Αλλά και αυτό έχει σημασία πώς το διαχειρίζεσαι. Και το καταλαβαίνει ο κόσμος. Όχι, δεν λέω ότι δεν έχει σημασία. Και το καταλαβαίνει. Δηλαδή, αν τα λίγα λεφτά που σου μένουν τα δίνει στους φτωχότερους ή στους πλουσιότερους. Ναι. Έχει σημασία. Ναι. Τα λίγα λεφτά που σου μένουν, αν τα δίνεις για να ενισχύσεις το δημόσιο σύστημα υγείας και το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης και κοινωνικής αλληλεγγύης, ή αν για το 19, τα δίνεις για να υπάρχουν φορολογικές απαλλαγές από τον κόσμο. Ναι, εντάξει, κύριε φίλε, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λέτε... Όταν λοιπόν μου λέτε για τα λίγα λεφτά που σου μένουν και αυτά τα λίγα λεφτά που σου μένουν, εσύ τα παίρνεις από αυτό που παίρνει 5.000 ευρώ το χρόνο. Δεν λέω γι' αυτό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ποια είναι η ταξική σου, ας πούμε. Υπάρχουν και αναπτυξιακά προγράμματα που θα έρθουν με την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Δεν προτρέχω. Λέω, τη σχεδιάζουμε. Ναι. Το αν τα λεφτά αυτά, αν η τράπεζα θα τα δώσει ξανά σε μεγάλα deal ή θα τα δώσει για την ανάπτυξη ξανά της μικρομεσαίας οικονομίας στη χώρα μας, με κανόνες όμως. Μα, κύριε Φιλή, αυτό το 19 έχει σημασία. Και το 20 ξέρετε τι ψηφίσατε, κύριε Φιλή. Και αυτό έχει μια σημασία. Τα μέτρα του 19 και του 20 τα ξέρετε, φαντάζομαι, γιατί τα ψηφίσατε. Έτσι. Δεν τα ψηφίσατε στη Βουλή. Θύμιστε τα, μα θέλετε. Όχι, τι να σας θυμίσω. Μιλάμε για καταστροφή. Καταστροφή. Τα μέτρα του 19 και του 25 δις που ψηφίσατε. Δεν θα εξοραίσω την πραγματικότητα. Τι να εξοραίσετε. Λέω όμως ότι ακόμα και μέχρι τότε, έχουμε 2 χρόνια για να εφαρμοστούν. Εάν έχει μια κυβέρνηση αριστεράς, μπορεί και πάλι να κάνει μια διαπραγμάτευση ή μπορεί να τα υλοποιήσει. Να ζήσουμε πάλι τα ίδια. Όχι, όχι, όχι. Δεν λέω. Είναι μια δυναμική σχέση αυτή. Αφορά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Όχι μόνο την Ελλάδα. Όχι, δυναμική σχέση. Ενώ με μια κυβέρνηση η οποία λέει ότι τόσα κι άλλα τόσα θα εφαρμόσω. Σε εισαγωγικά το βάζω. Ναι, ωραία, το αυτό. Το λέγαμε, τότε είναι άλλο πράγμα. Τώρα είστε δεν, όμως... δεν είμαι ευτυχής για τα μέτρα που ψηφίσαμε. Θέλω να είμαι σαφής. Το θέμα είναι να βγαίνουν. Ούτε η κυβέρνηση είναι ευτυχής και ο πρωθυπουργός. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Ούτε πανηγυρίζουμε. Ξέρουμε τα μεγάλα προβλήματα. Mm-hmm. Βλέπουμε την ανακούφιση του κόσμου γιατί έκλεισε η αξιολόγηση και μπορεί να κινηθεί λίγο η οικονομία. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι η πρώτη αντίδραση. Δήλωση φορολογική κάνατε, κύριε Φίλη. Γιατί θα πάτε στην παράταση. Φαντάζομαι. Όχι. Γιατί εάν πάτε και δείτε το αποτέλεσμα, έχουμε μέχρι 40% φορολογία. 30 Ιουλίου. Θα σας διαβάσω. Εντάξει, αλλά όχι τότε. Επειδή η κουβέντα γίνεται για το από πού τα παίρνεις και πού τα δίνεις, θα σας διαβάσω το μήνυμα ενός συμπολίτη μας, δικηγόρου στο επάγγελμα, ελεύθερο επαγγελματία, κανονικού ανθρώπου ο οποίος δηλώνει τα πάντα. Και δώστε το απάντηση. Δώστε το απάντηση. Δηλωθέν εισόδημα για το 2016 93.726. Καλό εισόδημα. Καλό εισόδημα. Μια χαρά εισόδημα. Κοντά 100 χιλιάρικα. Το δούλεψε προφανώς. Το δούλεψε φαντάζομαι. Το δηλώνει. Φόρος εισοδήματος, προκαταβολή φόρου, εισφορά αλληλεγγύης και τέλος επιδιδεύματος 58.572. Εισφορές για τον ΕΦΚΑ 22.800. Σύνολο 81.372. Μένει το ποσό των 12.354. Στον άνθρωπο που έβγαλε 93 χιλιάρικα, μένει το ποσό των 12.314. Στο οποίο πρέπει να πληρώσει και το ΦΠΑ. Τι κάνει αυτό. Σας απαντώ. Είναι μια... Δεν ξέρω, δεν ξέρω τα νούμερα αυτά που κάνει τους υπολογισμούς ο κ. Έκανε μόλις σε κάτι φορολογική του δεν δήλωση. Δεν ξέρω τους υπολογισμούς ο άνθρωπος. Είναι μια πολύ εξαιρετική περίπτωση. Δεν είναι εξαιρετική. Όχι. Λέω τώρα. Ο κανόνας είναι. Υπάρχει πρόβλημα στους μεσαίους. Άκουσα τον αντιπρόεδρο να λέει. Υπάρχει πρόβλημα στους μεσαίους, στους ελεύθερους επαγγελματίες. Μεγάλο πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο ότι βγάλουν 93.000. Και οι 50, και οι 40, και οι 30, και οι 20, και οι 15. Και τώρα και νέοι επιστήμονες που είναι κάτω από 10.000. Και που φορολογούνται από δεν τα φορολογούνται 6.000. Κάνατε την επιλογή σας, λέω. Βεβαίως. Έχετε δίκιο ότι εκεί υπάρχει ένα θέμα κοινωνικών ανισοτήτων σοβαρό. Το οποίο δεν είναι δυνατόν να απαντιέται επειδή υπήρχε και υπάρχει εκτεταμένη φοροδιαφυγή σε αυτά τα μεσαία στρώματα. Δεν αφορούν την πλειοψηφία των ανθρώπων. Όχι, βέβαια. Τα φαινόμενα αυτά. Τώρα, έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτά μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε ενώ η χώρα μας σιγά σιγά βγαίνει από το τέλμα. Εσάς τι ικανοποιημένος για να κλείσουμε με αυτό. Θεωρείτε ως επιτυχημένη την κατάληξη της διαπραγμάτευσης, το λέω. Γιατί και χθες είχαμε τη δήλωση του κυρίου Ντράγκη ότι δεν έχουν πάρθει μέτρα για το χρέος και επομένως η Ελλάδα δεν μπορεί να ενταχθεί στην ποσοτική χαλάρωση. Και εμάς ήταν η βασική μας στόχευση αυτή. Να πάρθουν μέτρα για το χρέος, να ενταχθούμε στην ποσοτική χαλάρωση και να βγούμε στις αγορές. Πακετάκι. Ναι. Και η κατάληξη ήταν πήραμε τα λεφτά. Και πήραμε και τα μέτρα μαζί. Κοιτάξτε, τίποτα άλλο. Πράγματι το θέμα της ελάφρυνσης του χρέους ουσιαστικά δεν υπάρχει. Κάποιες προσδοκίες δημιουργούνται, εντάξει. Το θέμα που αφορά την ποσοτική χαλάρωση δεν υφίσταται. Αλλά το θέμα να βγούμε από την αγορά. Να βγούμε στην αγορά. Να βγούμε στην αγορά, συγγνώμη, ναι. Έστω δοκιμαστικά και μετά το 18 μόνιμα είναι στόχος που μπορεί να παλευτεί. Λέω, μπορεί να παλευτεί. Δεν έχουμε καμιά βεβαιότητα. Αναλόγως με την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Και πέρσι η ελληνική οικονομία μας εξέπληξε, όπως θυμάστε. Είχαμε
μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα, 4,3%, αντί για 0,5. Και αντί αυτά τα πλεονάσματα, ένα μέρος, αν όχι όλα, να τα γυρίσουμε στην κοινωνία για να υπάρξει μια αναθέρμανση της οικονομίας και συνεπώς να περάσουμε από πέρσι στην ανάπτυξη. Για να μην έχουμε απλώς. Πολλοί το είπαν αυτό. Γυρίστε δύο μονάδες πίσω να δείτε. Δεν το κάναμε αυτό το πράγμα. Δεν το κάνατε. Προφανώς φοβόμασταν την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης. Επειδή κλείνουμε, κύριε φίλη, αν σας ζητούσε ο Πρωθυπουργός, θα ξαναμπαίνατε σε ένα κυβερνητικό σχήμα. Μα είναι δυνατόν να κουβεντιάζουμε δημόσια. Αυτό επαναλαμβάνω ότι έχω μια θέση. Και εγώ δεν υπάρχει θέμα ανασχηματισμού. Δεν θεωρώ ότι ο μόνος τρόπος για να προσφέρω στη μεγάλη συλλογική προσπάθεια της αριστεράς και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είναι να είμαι υπουργός. Και εδώ πούμε προσφέρω. Δεν προλάβαμε να πούμε τα εκπαιδευτικά, βέβαια, που είναι πάρα πολλά και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί άλλα σας έχει αδειάσει ο κ. Γαβρόγλου, άλλα έχει προσθέσει, δεν άλλα έχει αλλάξει. Ότι έχει αδειάσει σε τίποτα. Ο κ. Γαβρόγλου, με έναν τρόπο πάρα πολύ σοβαρό, γιατί είναι από τους λίγους γνώστες των προβλημάτων εδώ και 40 χρόνια. Ναι, αλλά πρέπει να παίρνουμε και καμιά απόφαση στο τέλος. Εντάξει, αυτό είναι το πολιτικό θέμα. Αλλά το ουσιαστικό που αφορά την γνώση των προβλημάτων, τα ξέρει πολύ καλά τα ζητήματα ο κ. Γαβρόγλου, ιδίως για τα πανεπιστημιακά που συζητάμε το νομοσχέδιο μεθαύριο, και να τον ακούμε γιατί είναι ένας άνθρωπος αρκετά μετριοπαθής. Τον Αρχιεπίσκοπο το ξαναβρήκατε, είστε σε καλό mood, να το πούμε στα ελληνικά. Μα είναι δυνατόν να συζητάμε αν τα βρίσκουμε τον Αρχιεπίσκοπο. Ο Αρχιεπίσκοπος εξορισμού είναι της αγάπης, όπως ξέρετε. Της αγάπης και καταλλαγής. Εμείς είμαστε προβληματικοί, όπως είπε ο Σκάι. Οπότε, εντάξει. Καλημέρα, κύριε φίλε. Καλημέρα, κύριε φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα εμείς.